Στην επιφανειακά γκάματα τρίτη και δευτερόλεπτα γκάματα είναι διασωληνωμένη και η κατάστασή της κρίνεται κρίσιμη. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για το πεντάχρονο αγοράκι, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία. Να πούμε ότι βρίσκεται στην εντατική, δεν είναι όμως διασωληνωμένο, έχει αρκετά εγκάβματα, εκφράζεται κάποια αισιοδοξία για την κατάστασή του. Από εκεί και ύστερα, αυτή την ώρα είναι σαφώς πολύ πιο ήρεμη η κατάσταση εντός του κέντρου κράτησης. Να πούμε ότι η συνεργεία του Δήμου Λέσβου έχουν αναλάβει την απομάκρυνση των υπολοιμάτων από τις καμένες και τα κοντέινερ. Είναι αρκετά εκτεταμένες οι ζημιές, είναι βασικά σε σημεία και ο μέχρι τώρα πρόχειρος υπολογισμός κάνει λόγο για αρκετές δεκάδες σκηνές που έχουν καεί. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έξω από το πρώην στρατόπεδο, στη Μόρια. Βλέπουμε αρκετούς από τους μετανάστες να προσπαθούν να καθαρίσουν και να ξαναχτίσουν κάποιες πρόχειρες σκηνές για να μπορέσουν να κοιμηθούν. Δυστυχώς δεν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Μπορεί το περιστατικό αυτό να είναι πραγματικά τραγικό, αφού ουσιαστικά έχουμε μια ολόκληρη οικογένεια να κινδυνεύει να ξεκλειδιστεί. Τα μέλη τα οποία σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν ανήκουν στην ίδια οικογένεια, είναι Ιρανοί, Κούρδοι, οι οποίοι έφυγαν για να γλιτώσουν από αυτά τα οποία συμβαίνουν στις περιοχές τους. Από εδώ και πέρα, δυστυχώς, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν μέσα στις σκηνές είτε μικρά γκαζάκια, είτε ανάβουν ακόμα και φωτιές για να μαγειρέψουν και να ζεσταθούν. Οι σκηνές είναι κυριολεκτικά η μία κολλητά στην άλλη, οτιδήποτε και αν γίνει. Φανταζόμαστε ότι το πλαστικό αυτό υλικό είναι πέρα από έφλεκτο, έτσι όταν είναι και τόσο κοντά όλες οι σκηνές και στιβαγμένες κυριολεκτικά, καταλαβαίνουμε τι σκηνικό δημιουργούν. Να πούμε ότι άκουσαμε χθες και κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα που είμαστε εδώ πάρα πολλά παράπτωση για τις συνθήκες από τους ανθρώπους αυτούς. Κάνουν και η ίδια έκκληση λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να φέρουν από χώρες που έχουν πόλεμο και να ερχόμαστε κάπου αναζητώντας ασφάλεια και να θρηνούμε και εδώ σήματα. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο από αυτό το τραγικό γεγονός θα πρέπει να μείνει και μέρημνα από εδώ και πέρα είναι να μην υπάρξουν άλλα διαπεριστατικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να επανέλθουμε στο